Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Playmobil 5η και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, γιατί βοηθάει πολύ το κανάλι να δυναμώσει και να ενεργοποιήσει το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στο Rembrandt Harmerson Van Rijn, γνωστό ευρύτερα και σαν Rembrandt, έναν σημαντικό Ολλανδό ζωγράφο και χαράκτη του 17ου αιώνα που σήμερα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ζωγράφους όλων των εποχών. Μαζί θα δούμε και τρία σετ αφιερωμένα στο Rembrandt που κυκλοφόρησε η Playmobil και είναι σε αποκλειστική διάθεση από το πολιτήριο του Rijksmuseum του Άμστερνταμ, δηλαδή το κρατικό μουσείο της Ολλανδίας, ένα με τον ίδιο το Rembrandt και δύο σετ εμπνευσμένα από σημαντικούς πινακές του. Το όνομά του συμβολίζει τη χρυσή εποχή της Ολλανδίας στην οποία ανήκει χρονικά και το έργο του. Φιλοτέχνησε συνολικά περίπου 400 πίνακες ζωγραφικής, περισσότερα από 1000 σχέδια ζωγραφικής και περίπου 290 χαρακτικά. Ο Rembrandt γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1606 στο Leiden της Ολλανδίας και ήταν το δεύτερο νεότερο από τα παιδιά του Harmen van Rijn και της Cornelias Neeltchen van Zoidbroek, που μαζί απέκτησαν 10 παιδιά, από τα οποία όμως επέζησαν μόλις τα 7. Ο πατέρας του ήταν μιλωνάς και από το 1589 συνιδιοκτήτης ενός μήλου που έφερε το επώνυμό του, ενώ η μητέρα του ήταν κόρη εύπορου φούρναρη. Ο Rembrandt φίτησε στο λατινικό σχολείο και στο πανεπιστήμιο της πόλης που γεννήθηκε, στο Leiden. Ωστόσο, σύντομα ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη ζωγραφική και μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του. Αρχικά μαθήτευσε για 3 χρόνια στο πλευρό του διακεκριμένου Ολλανδού ζωγράφου Jacob van Swanenburgh, ο οποίος είχε εργαστήριο στο Leiden και είχε εργαστεί στο παρελθόν στην Ιταλία. Όταν ο Rembrandt πήγε στο Άμστερνταμ, δεύτερος δάσκαλός του για διάστημα 6 μηνών υπήρξε ο διάσημος ζωγράφος Peter Lastman. Αν και μικρό το διάστημα των μαθημάτων, είχαν σημαντική επιρροή στη μετέπειτα εξέλιξή του σαν ζωγράφο. Το 1626 ο Rembrandt επέστρεψε στο Leiden με σκοπό να εργαστεί ως αυτόνομος ζωγράφος. Εκεί ολοκλήρωσε τα έργα της πρώτης δημιουργικής του περίοδου στο εργαστήριο που μοιραζόταν με τον Jan Lieffens. Πολύ πιθανό οι δύο ζωγράφοι να επηρέασαν ο ένας το έργο του άλλου. Το 1631 ο Rembrandt θα εγκαταλείψει οριστικά τη γενέτειρά του και θα μεταφερθεί στο Άμστερνταμ που ήταν σημαντικό εμπορικό κέντρο της εποχής και αναπτυσσόταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εκεί ο Rembrandt θα διακριθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αναλαμβάνοντας σημαντικές παραγγελίες και θα αποκτήσει φήμη τόσο στην Ολλανδία όσο και διεθνώς. Το γεγονός αυτό συνέβαλε σημαντικά και η συνεργασία του με τον έμπορο έργων τέχνης Hendrik van Eulenburg. Εκεί γνώρισε και τη Σάσκια van Eulenburg, την ανιψιά του εμπόρου έργων τέχνης και κόρη εύπορης οικογένειας, την οποία και παντρεύτηκε το 1634. Το 1642 η Σάσκια πέθανε από φυματίωση, γεγονός που επηρέασε πάρα πολύ το Rembrandt και ακολούθησε μία περίοδο στη ζωή του με πολλά προσωπικά και νομικά προβλήματα. Η Hendrik Stoffels αποτέλεσε σύντροφο του Rembrandt μέχρι και το τέλος της ζωής της το 1663 και απέκτησαν μαζί μία κόρη την οποία ονόμασαν Cornelia. Την ίδια περίοδο ο Rembrandt, παρά τη φήμη που διατηρούσε, αντιμετώπισε σημαντικά οικονομικά προβλήματα λόγω της κακής διαχείρισης της περιουσίας του, δημιουργώντας χρέη τα οποία αδυνατούσε να πληρώσει. Το 1656 δήλωσε πτώχευση και δημοπρατήθηκε το σπίτι του και μεγάλο μέρος της συλλογής έργων τέχνης που είχε δημιουργήσει. Ωστόσο, το ποσό που συγκεντρώθηκε δεν ήταν αρκετό για να πληρώσει όλα του τα χρέη. Από εκείνη τη δημοπρασία έχουμε σήμερα πολλές πληροφορίες για τα υπάρχοντά του και αντικείμενα της συλλογής του εκείνης της εποχής. 2 χρόνια αργότερα μετακόμισε με την οικογένειά του στο Rosenkracht, όπου εξακολούθησε να έχει μαθητές και να λαμβάνει παραγγελίες. Παρά τα οικονομικά και προσωπικά προβλήματα που είχαν προηγηθεί, οι πίνακες που δημιούργησε αυτή την περίοδο δηλώνουν ότι η θέση του τόσο κοινωνικά όσο και καλλιτεχνικά δεν είχαν επηρεαστεί. Ο Rembrandt πέθανε στις 4 Οκτωβρίου του 1669 και ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Westerkerk. Μετά το θάνατό του έγινε καταγραφή της περιουσίας του, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν λεπτομερώς οι πίνακες που βρέθηκαν στη συλλογή του. Ο Rembrandt κατάφερε να αποκτήσει σημαντική καλλιτεχνική και κοινωνική αναγνώριση στην εποχή του, ακόμα και κατά την περίοδο της χρεοκοπίας του. Εκτιμάται σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, λόγω της δεξιοτεχνίας του στη ζωγραφική και το σχέδιο, και για τον πλούτο και για την υψηλή ποιότητα της τέχνης του. Τα 3 σημερινά σετ είναι αυτά που κυκλοφόρησε η Playmobil σε συνεργασία με το Rijksmuseum του Άμστερνταμ και αντιστοιχούν στις 3 καλλιτεχνικές περιόδους του Rembrandt.
Το πρώτο σετ που θα δούμε σήμερα είναι το 5090 που κυκλοφόρησε το 2015 και είναι εμπνευσμένο από την νυχτερινή περίπολο του Rembrandt που αντιστοιχεί στην τρίτη και τελευταία καλλιτεχνική του περίοδο. Το δεύτερο με τον κωδικό 9438 κυκλοφόρησε το 2018 και είναι από τα γαμήλια πορτρέτα του Martin Schulmans και της Opien Copit και αντιστοιχεί στη δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο του Rembrandt. Το τελευταίο και πιο πρόσφατο σετ κυκλοφόρησε με τον κωδικό 7456 το 2020 και είναι εμπνευσμένο από μια αυτοπροσωπογραφία του Rembrandt της πρώτης περίοδου σε χαρακτικό. Ελάτε τώρα να ανοίξουμε και τα τρία σετ. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, που είναι και το πιο πρόσφατο. Ανοίγει από το πλάι, βγάζουμε το σακουλάκι, το αυτοκόλλητο. Ας συνεχίσουμε με το δεύτερο σετ. Το σακουλάκι με τις φιγούρες. Και το τρίτο σετ και τελευταίο που έχουμε τις φιγούρες από την νυχτερινή περίπολο. Ας αφήσουμε στην άκρη τα κουτάκια και πάμε να ανοίξουμε τα σακουλάκια. Ελάτε τώρα να δούμε από κοντά όλα τα κομμάτια από τα τρία σετ του Rembrandt. Και εδώ βλέπουμε το περιεχόμενο από τα τρία σετ του Rembrandt. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Πρώτος είναι ο Rembrandt με την αυτοπροσωπογραφία. Έχει καβαλέτο, καπέλο, γιακά, ο πίνακας και το αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια βλέπουμε τους δύο χαρακτήρες από τα γαμήλια πορτρέτα. Ο Μάρτιν που έχει μια πάρα πολύ ωραία μπέρτα, καπέλο, η Copit με τη δεντάλια της και το πολύ ωραίο φόρεμα. Και στη συνέχεια έχουμε τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες από την νυχτερινή περίπολο, κοιτάξτε τα καπέλα τους, τα περικάρπια, τις χρυσοπίκυλτες φορεσιές τους και τα όπλα τους. Και τώρα ελάτε να τα συναμολογήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τον ίδιο το Rembrandt, να δούμε τη φιγούρα, να βάλουμε τον άσπρο γιακά και τον μπερέ του. Να του δώσουμε να κρατήσει τη γραφίδα και να βάλουμε το αυτοκόλλητο στον πίνακα και να στήσουμε το καβαλέτο. Σειρά έχουν τώρα οι δύο χαρακτήρες, ο Μάρτιν Σούλμανς και η Όπιεν Κοπίτ, να βάλουμε το πέπλο στην Κοπίτ και να τη δώσουμε να κρατήσει τη βεντάλια της, να βάλουμε το καπέλο στον Μάρτιν και την πέρτα του. Και για το τέλος έμειναν οι δύο χαρακτήρες από την νυχτερινή περίπολο. Ας ξεκινήσουμε από αυτόν με τα νυχτόχρωμα ρούχα, να του βάλουμε το καπέλο και το φτερό του, τις χρυσές μανσέτες και να του δώσουμε να κρατήσει τη χρυσή λόγχη. Και τελευταίος, ο χαρακτήρας με τα μαύρα ρούχα και την πορτοκαλί κορδέλα, να βάλουμε τη θήκη για το σπαθί του και το χρυσό σπαθί του, τις χρυσές μανσέτες, να του βάλουμε και το μαύρο του καπέλο και να του δώσουμε να κρατήσει το ξύλινο κοντάρι. Έτοιμα λοιπόν τα τρία σετ του Rembrandt. Ελάτε να τα δούμε από κοντά. Και εδώ βλέπουμε το Rembrandt και το πρώτο σετ με την αυτοπροσωπογραφία του σε χαρακτικό. Ελάτε να δούμε από κοντά το Rembrandt. Φοράει ένα μπερέ, σκούρα ρούχα, με άσπρο γιακά και μαύρο παντελόνι. Και εδώ δίπλα βλέπουμε το Rembrandt με το χαρακτικό της αυτοπροσωπογραφίας του. Τα πρώτα έργα του Rembrandt ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο της εκπαίδευσής του δίπλα στο Swanenburg. Από αυτή την περίοδο δεν σώζονται πάρα πολλά έργα, εκτός από δύο πίνακες που του αποδίδονται, χωρίς ωστόσο να μπορεί να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά τους. Ο λιθοβολισμός του Αγίου Στεφάνου του 1626 είναι το παλαιότερο σωζόμενο έργο του Rembrandt και φέρει στοιχεία που μαρτυρούν την επίδραση του Λάστμαν. Στο εργαστήριο του Λέιντεν, ο Rembrandt ολοκλήρωσε επίσης τα πρώτα χαρακτικά του, το παλιότερο από αυτά χρονολογείται στο 1626. Αυτό που είναι στην αυτοπροσωπογραφία του είναι το 1630.
Κατά τα τελευταία χρόνια της παραμονής του στο Λέιντεν, φιλοτέχνησε μία σειρά από βιβλικές σκηνές, καθώς και έργα που αναπαριστούν μόνο μία ανθρώπινη μορφή, όπως είναι ο προφήτης Ιερεμίας θρηνώντας για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ του 1630 και ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή το 1626. Και εδώ περνάμε στη δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο του Ρέμπραντ, την περίοδο του Άμστερνταμ, από το 1631 μέχρι και το 1642. Εδώ βλέπουμε και τις δύο φιγούρες εμπνευσμένες από τα κρεμαστά πορτρέτα του Μάρτιν Σούλμανς και της Όπιεν Κοπίτ. Ο Μάρτιν Σούλμανς φοράει μαύρα ρούχα με κεντήματα και δαντέλες, έχει δύο πολύ μεγάλες ροζέτες στα παπούτσια του και φουντάκια στο παντελόνι, βλέπουμε ότι φοράει μια πάρα πολύ ωραία μπέρτα και μαύρο καπέλο. Ενώ η Κοπίτ φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με δαντέλες και κεντήματα, έχει μια πολύ ωραία μεγάλη ροζέτα στη μέση της, κρατάει βεντάλια και φοράει μαύρο πέπλο. Τα κρεμαστά πορτρέτα των δύο είναι ένα ζευγάρι ολόσωμων γαμήλων πορτρέτων του Ρέμπραντ που ζωγραφίστηκαν με αφορμή το γάμο του Μάρτιν Σούλμανς και της Όπιεν Κοπίτ το 1634. Σύμφωνα με τον Τάκο Ντίμπιτς, διευθυντή του Rex Museum, ήταν ένας γάμος από έρωτα δεδομένης της τεράστιας κοινωνικής διαφοράς των δύο. Αυτοί οι πίνακες είναι τα μόνα πορτρέτα του Ρέμπραντ στα οποία οι φιγούρες απεικονίζονται σε φυσικό μέγεθος, όρθιες και ολόσωμες, ένα ύφος που προοριζόταν μόνο για την υψηλότερη ευρωπαϊκή αριστοκρατία. Ο Σούλμανς πλήρωσε 500 φλωρίνια και για τους δύο πίνακες. Μετά την εγκατάστασή του στο Άμστερνταμ και τη στενή συνεργασία του με τον έμπορο έργων τέχνης Hendrik van Olenburg, ο Ρέμπραντ ανέλαβε τις πρώτες παραγγελίες για προσωπογραφίες μεταξύ αυτών το πορτρέτο του εμπόρου και φίλου του Olenburg, Nicolas Roots, καθώς και το ομαδικό πορτρέτο μάθημα ανατομίας του καθηγητή Τούλμπ του 1632. Ο Ρέμπραντ επηρεάστηκε γενικά από το έργο των Φλαμανδών ζωγράφων και ειδικότερα του Ρούμπενς, όπως μαρτυρά ενδεικτικά το έργο του «Η τύφλωση του Σαμψόν» του 1636. Και με το σετ αυτό περνάμε στην τρίτη και τελευταία περίοδο του Άμστερνταμ του 1642 έως το 1669. Κεντρική θέση στο σύνολο του έργου του αυτής της περίοδου κατέχει η ελαιογραφία που είναι γνωστή ως νυχτερινή περίπολος και φιλοτεχνήθηκε περίπου το 1642, μονοπολώντας ωστόσο το ενδιαφέρον του καθώς λίγα έργα καταγράφονται την ίδια χρονιά. Εδώ βλέπουμε τις δύο φιγούρες με τις χρυσοπίκυλτες φορεσιές τους, τα καπέλα τους και τα όπλα τους. Ο πίνακας εκτέθηκε στη μεγάλη αίθουσα του κτηρίου της Πολιτοφυλακής και αναπαριστά το λοχαγό Franz Banning Koch, άρχοντα του Πούμερλαντ και του Ιλμπεντάμ, να δίνει εντολή προετοιμασίας του λόχου για την περιπολία. Η ονομασία «Νυχτερινή περίπολος» χρησιμοποιήθηκε κατά το 19ο αιώνα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο Ολλανδικός λόχος δεν περιπολούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, οι σκοτεινοί τόνοι του πίνακα που δίνουν την εντύπωση πως η σκηνή διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν περισσότερο αποτέλεσμα της φθοράς του λόγω της οξείδωσης των χρωμάτων με το πέρασμα των χρόνων. Στην ίδια περίοδο ανήκει και η αυτοπροσωπογραφία με μπερέ και γυριστό κολάρο του 1659. Απόγειο της σταδιοδρομίας του ως ιστορικού ζωγράφου θεωρείται η συνεισφορά του στη διακόσμηση του νέου δημαρχείου του Άμστερνταμ. Ο Ρέμπραντ φιλοτέχνησε για το σκοπό αυτό τον πίνακα συνωμοσία του Κλάουντιο Σιβίλης του 1661 με 1662, μέρος ενός μεγαλύτερου έργου που εμφανίζει ομοιότητες με τις πολυπρόσωπες συνθέσεις της πρώτης περίοδου του. Άλλο ένα Playmobil Unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, να μας αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5 να περνάτε όλοι υπέροχα!